κανάλι μου, το οποίο είναι τα demo και review. Είναι κάποια βίντεο στα οποία σας δείχνω κάποια προϊόντα live, βλέπουμε τις πρώτες εντυπώσεις κλπ. Μαζί, δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει. Και σήμερα έχω να σας δείξω κάποια προϊόντα από το site madmakeup.gr, όπου στο site μπορείτε να βρείτε διάφορα καλλιτικά που δεν βρίσκεται εύκολα στην Ελλάδα, όπως είναι W7, Rimmel, Sleek κλπ. Κλπ. Δεν έχει μόνο καλλιτικά, έχει πάρα πολλά πράγματα, περιποίηση, μακιγιάζ, τα πάντα. Οι τιμές στις οποίες θα βρείτε τα προϊόντα είναι πάρα πολύ λογικές, είναι ίδιες ή περίπου ίδιες με τις τιμές στις οποίες θα βρίσκατε το συγκεκριμένο προϊόν και σε site του εξωτερικού. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό site. Να σας πω ότι το δέμα ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 2 μέρες περίπου. Ήρθε πακεταρισμένο σε κουτάκι και μέσα το κουτάκι είχε αυτά εδώ τα... Marshmallows, δεν ξέρω πώς λέγονται. Αυτά εδώ ήταν full από αυτό. Και επίσης κάτι προϊόν ξεχωριστά ήταν τυλιγμένο με την ταινία με τα φουσκάκια. Ακόμα και το μολύβι δηλαδή ήταν τυλιγμένο με ταινία με τα φουσκάκια. Το θεώρησα πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σπάσει, τι θα σου χυθεί κλπ. Στην Ελλάδα δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει, οπότε thumbs up γι' αυτό. Και επίσης να σας πω ότι τα έξοδα αποστολής είναι 2,80, αν θυμάμαι καλά, ή 2,20. Και τα έξοδα αντικαταβολής, γιατί αυτό νομίζω μας ενδιαφέρει όλες, είναι οι 2,80 ή 2,20. Δηλαδή, μαζί έξοδα αποστολής και έξοδα αντικαταβολής είναι στα 5 ευρώ, που νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή λογική τιμή. Και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Να σας πω ότι επειδή άρχισα να γυρίζω το βίντεο και τελικά δεν έγραφε η κάμερα, κάποια από αυτά τα έχω δοκιμάσει, αλλά ουσιαστικά είναι πρώτη εντύπωση, γιατί μόλις τώρα τα άνοιξα όλα. Οπότε πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Θα έχω και το χαρτάκι μου δίπλα να σας λέω τις τιμές κατευθείαν. Και θέλω να αρχίσω με τη βάση του προσώπου μου. Διάλεξα από τη Rimmel το Clean Fitness Foundation, το οποίο λέει 100% poreless look. Και αυτό είναι που με κέρδισε. Επίσης λέει ότι έχει βιταμίνες α και ε. Και η απόχρωση που είμαι εγώ είναι η 250 Classic Base. Το foundation είναι αυτό εδώ. Να σας πω ότι το διάλεξα γιατί το προηγούμενο Rimmel που είχα ήταν αυτό με το μπλε καπάκι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Με άφησε απόλυτα ικανοποιημένη και ήθελα να δοκιμάσω πάλι από την ίδια εταιρεία κάτι. Και μέσα είναι έτσι. Δεν έχει απλικατέρα, αλλά έχει αυτό εδώ το πραγματάκι, αυτή τη σπάτουλα, η οποία εντάξει, είναι βοηθητική, θα μπορούσε το απλικατέρα να είναι πιο βοηθητικό, εντάξει, αλλά από το να είναι σκέτο χωρίς αυτό το προτιμώ. Και πάμε κατευθείαν να βάλω στο πρόσωπό μου. Αυτό το foundation θεωρώ πως έχει μια μέτρια κάλυψη, η οποία είναι πάρα πολύ φυσική. Εμένα μια μέτρια κάλυψη μου αρέσει, γιατί δεν θέλω πάρα πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Ό,τι ατέλεια έχω την καλύπτω με concealer, οπότε για μένα είναι ένα ιδανικό foundation. Αφήνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, σχεδόν χωρίς να φοράτε make-up, και πάλι εμένα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ψάχνω στα foundation, γιατί θεωρώ ότι όσο πιο βαρύ είναι στο δικό μου πρόσωπο ένα make-up, τόσο πιο πολύ με μεγαλώνει. Οπότε ψάχνω προϊόντα τα οποία να δείχνουν πιο φρέσκια την επιδερμίδα μου και όχι τόσο βαριά. Γενικότερα δεν με ενδιαφέρει τόσο η κάλυψη όσο η ομοιομορφία. Θεωρώ ότι ένα πρόσωπο το οποίο ας πούμε φαίνεται τελείως αψεγάδιαστο δεν είναι φυσικό. Ας πούμε έχω ένα σπυράκι εδώ πέρα το οποίο τώρα φαίνεται λίγο με το make-up, αλλά δεν με πειράζει καθόλου γιατί άνθρωποι είμαστε, έτσι φαίνεται φυσικό το πρόσωπο, δεν με απασχολεί. Το συγκεκριμένο foundation λοιπόν δίνει ωραία κάλυψη, μέτρια, φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς να το κάνει λιπαρό, και θεωρώ ότι όσο περνάει η ώρα τόσο πιο πολύ στέκεται και γίνεται πιο μάτ στην επιδερμίδα. Η τιμή του είναι στα 7,60 ευρώ, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ λογική τιμή. Στη συνέχεια θα περάσω στα φρύδια, γιατί δεν μπορώ να μείνω χωρίς φρύδια σε όλο το βίντεο, και θα σας δείξω ένα προϊόν από την W7, το Brow Twister, στην απόχρωση Brown. Έχει 3 αποχρώσεις στο site, μία για πιο ξανθές και μία για πιο σκούρες. Θεωρώ ότι η μεσαία απόχρωση ίσως και να μην είναι λίγο ανοιχτή, ίσως και όχι. Το σχήμα του μολυβιού είναι έτσι, έχει κοφτή μύτη, και αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα, γιατί έτσι θα κάνω πολύ γρήγορα το μακιγιάζ μου, με απασχολεί και ο χρόνος, οπότε ήταν ένα προϊόν το οποίο ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω. Ουσιαστικά με τη μύτη που έχει πιάνει όλο το φρύδι, έχει πολύ καλή απόδοση.
και για τη διάρκεια του σίγουρα θα ακούσετε να μιλάω σε κάποιο άλλο βίντεο. Έχει πολύ καλή απόδοση, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ίσα που το ακουμπά πάνω στο φρύδι και γράφει πάρα πολύ καλά. Πολύ ενδιαφέρον προϊόν, θέλω να δω και τη διάρκεια του. Σαν πρώτη εντύπωση όμως είναι σούπερ. Επίσης, νομίζω το χρώμα μου τέλειξε πάρα πολύ καλά και να σας πω ότι η τιμή του είναι στα 8,40. Είναι λίγο ακριβούτσικο, αλλά νομίζω ότι για αυτό που κάνει είναι πολύ καλό. Στη συνέχεια θα περάσω σε μια βάση ματιών από την W7. Είναι Get Set Eyeshadow Base στην απόχρωση Natural. Είναι αυτή εδώ. Έχει και άλλες δύο αποχρώσεις νομίζω, μία σε λευκό χρώμα και μία σε διάφανο, αν δεν κάνω λάθος. Η τιμή της είναι στα 5,20 και είναι μία βάση η οποία ουσιαστικά θα αποχρωματίσει τα μάτια μας αρχικά. Αυτό ήθελα εγώ, ήθελα μία βάση η οποία να μπορώ να τη φοράω και μόνη της, γιατί συγκεκριμένη έχει το χρώμα του δέρματος. Και θα κρύψει ό,τι ατέλεια έχουμε πάνω στο μάτι, δηλαδή φλεβίτσες, θα το κάνει πιο ξεκούραστο κλπ. Μπορείτε μερικές φορές ακόμα τέτοιες βάσεις να τις χρησιμοποιήσετε και σαν κονσίλερ ή σαν βάση για το κονσίλερ σας. Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες οικονομικές βάσεις που έχω βάλει. Αποχρωματίζει τέλεια το βλέφαρο και δίνει ένα πολύ φυσικό, ωραίο αποτέλεσμα. Και τώρα θα δούμε πώς κάθονται και οι σκιές πάνω. Σαν πρώτη εντύπωση πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό το λίγο κολλώδες που πρέπει να έχει μια βάση για να κάτσουν τις σκιές ωραία πάνω. Και το μακιγιάζ θα το κάνω με μια παλέτα την οποία ήθελα πάρα πολύ στη συλλογή μου, γιατί η W7 κάνει παλέτες οι οποίες είναι dupes για τις παλέτες της Naked, της Urban Decay. Οπότε η παλέτα που θα κάνω σήμερα το μακιγιάζ μου είναι αυτή εδώ, In The Nude, η οποία είναι dupe για την Naked 3 της Urban Decay, η οποία ήταν η αγαπημένη μου, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να πέσει στα χέρια μου. Γι' αυτό και θα δούμε πώς δουλεύουν αυτές εδώ οι σκιές. Η παλέτα έχει ροζ μοβ αποχρώσεις, πάρα πολύ φορέσιμες για κάθε μέρα. Θεωρώ ότι σε μένα είναι οι αγαπημένες μου αποχρώσεις και να σας πω ότι θα αρχίσω το μακιγιάζ μου με αυτή εδώ, η οποία είναι η Copper Pot, και θα πάρω το δάχτυλό μου και θα την περάσω ελαφρά σε όλο μου το βλέφαρο. Να σας πω την αλήθεια ότι η απόδοση της πρώτης σκιάς που δοκιμάζω είναι αρκετά καλή, απλά δεν συγκρίνεται με την ποιότητα της Naked, γιατί οι σκιές της Naked νομίζω ότι είναι top, είναι πάρα πολύ battery, έχουν φοβερή απόδοση και απλώνονται σαν βούτυρο πάνω στο μάτι. Αυτές εδώ είναι λίγο πιο πουδρένιες, αλλά εντάξει, η τιμή διαφοράς είναι τεράστια. Οι Naked παλέτες έχουν γύρω στα 45 ευρώ και αυτή εδώ η παλέτα έχει 8 ευρώ. Επειδή θα βγω έξω, δεν θέλω να κάνω κάτι δραματικό. Θα πάρω στη συνέχεια. Ποιο να πάρω? Θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση, η οποία είναι η Tokyo, και θα πάω να κάνω λίγο την κόγχη μου. Α, αυτή έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Ίσα που ακούμπησα το πινελάκι μου. Πραγματικά ίσα που το ακούμπησα και βγήκε κατευθείαν και τώρα ίσα που το ακουμπάω στο μάτι μου. Και θα κάνω και λίγο τη γωνία μου. Και μετά με ένα πιο φουντωτό πινελάκι θα πάω να πάρω μια πιο matte σκιά, η οποία είναι αυτή εδώ, η Alice, αυτή εδώ, και θα περάσω όλο το κινητό βλέφαρο για να κάνω λίγο blending. Τέλος, θα πάρω την πιο σκούρη σκιά, η οποία είναι η Fashionista και είναι ένα φοβερό χρώμα. Θέλω να δείτε πώς γράφει στο χέρι. Ειλικρινά είναι ένα φοβερό χρώμα. Είναι αυτή εδώ. Και θα περάσω την κάτω γραμμή του ματιού μου με το πινελάκι που έχει μέσα η παλέτα.
Και τελείωσα με τη μακιγιάζ των ματιών μου, περίπου, γιατί θα βάλω και μάσκαρα. Σας ξαναδείχνω άλλη μία την παλέτα, η οποία άλλες σκιές έχουν σούπερ απόδοση, άλλες είναι έτσι και έτσι, αλλά γενικότερα για 8 ευρώ είναι μία σούπερ παλέτα, ειλικρινά σας μιλάω. Χαίρομαι πάρα πολύ που την έχω στη συλλογή μου, γιατί είναι μακιγιάζ το οποίο φοράω κάθε μέρα και μπορώ να κάνω άπειρους συνδυασμούς με αυτή. Για να τελειώσω το μακιγιάζ μου θα χρησιμοποιήσω μάσκαρα φυσικά, που είναι το αγαπημένο μου θέμα, και θα χρησιμοποιήσω από τη Rimmel την Glam Eyes Lash Flirt Volume and Lift Mascara, η οποία είναι αυτή εδώ η μάσκαρα. Έχει πάρα πολύ ωραίο πακέτο, συσκευασία, και μέσα έχει ένα πάρα πολύ περίεργο βουρτσάκι, είναι αυτό εδώ, το οποίο από τη μία είναι τελείως flat και από την άλλη έχει μεγάλα τριχάκια, σαν χτενάκια ας πούμε. Ουσιαστικά δίνει όγκο και ωραίο διαχωρισμό αυτή η μάσκαρα. Η πλευρά που είναι πιο flat είναι αυτή που δίνει το περισσότερο προϊόν στις βλεφαρίδες και νομίζω μόλις έχεις βάλει αρκετό προϊόν πας και χτενίζεις με την άλλη πλευρά, ούτως ώστε να δώσεις ωραίο διαχωρισμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν δίνει το πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα που θέλω, είναι μια πιο φυσική μάσκαρα. Δίνει πάρα πολύ όγκο και κάνει τέλειο διαχωρισμό, αλλά για μένα, που έχω πάρα πολύ μικρές βλεφαρίδες και ψάχνω ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μπαμ, δεν λειτουργεί τόσο καλά. Θεωρώ ότι με μια μάσκαρα η οποία θα έχει πιο πολύ μήκος, που θα δίνει πιο πολύ μήκος, συνδυαστικά με αυτή εδώ τη μάσκαρα θα είμαι σούπερ καλυμμένη, αλλά νομίζω τα κορίτσια τα οποία έχουν πιο μακριές βλεφαρίδες και θέλουν όγκο και διαχωρισμό, είναι μια πάρα πολύ καλή μάσκαρα. Θα συνεχίσω με ένα concealer το οποίο είναι πάλι από τη Rimmel. Είναι το Match Perfection και η απόχρωση που έχω εγώ είναι 030 Classic Beige. Έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτό το concealer και ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Για να καθαρίσω το μακιγιάζ μου και να το βάλω και λίγο στο σπυράκι μου εδώ που φαίνεται και λίγο στη μύτη. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στην απόχρωση 030, η οποία νομίζω είναι η δεύτερη ή η τρίτη, είναι αρκετά ανοιχτόχρωμο. Λογικά θα είναι για να δίνει φως, ναι, λέει ότι είναι 2-in-1 concealer and highlighter, οπότε είναι ένα concealer το οποίο δίνει φως. Ωραίο αποτέλεσμα δίνει, όχι τόσο καλυπτικό, όντως δίνει πάρα πολύ ωραίο φως στην επιδερμίδα. Είναι μέτρια κάλυψη και αυτό. Δείτε τι ωραίο φως που έδωσε κάτω από τα μάτια. Αν και ο συνδυασμός με το foundation, νομίζω ότι κάλυψε ωραία τους κύκλους μου. Δεν φαίνεται κάτι άσχημα. Η τιμή του είναι στα 6,15, που νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική τιμή. Και για να κλείσω το μακιγιάζ του προσώπου μου, θα πρέπει να κάνω contouring, κλασικά, και να βάλω ρούς. Και γι' αυτό έχω ένα προϊόν 2-1. Είναι από την W7, το Double Act. Είναι αυτό εδώ. Από την W7 αυτή τη σειρά είχα το bronzer και ήμουν υπερικανοποιημένη, νομίζω λεγόταν Honolulu, δεν θυμάμαι. Συγκεκριμένο λέγεται Double Act Blaster and Bronzer Duo και η τιμή του είναι στα 5,50. Μέσα έχει ένα πινελάκι, αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Από το προηγούμενο εγώ το έχω κρατήσει και το χρησιμοποιώ για contouring. Και μέσα είναι κάπως έτσι, έχει ένα bronzer και έχει και ένα ρούζ. Το bronzer έχει λίγο shimmer μέσα, το οποίο δεν είναι κάτι που θα κάνει μπαμ στο πρόσωπο, αλλά δίνει αυτή την καλοκαιρινή λάμψη που όλες θέλουμε. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω για contouring, να δω πώς λειτουργεί, και θα πάρω το πινελάκι του, θα πάρω από το bronzer, κανονικότατα, και θα πάω να κάνω τις γωνίες μου. Αυτά τα πινελάκια δίνουν μια πάρα πολύ ωραία γραμμή ακριβής για το contouring. Και στη συνέχεια θα πάρω το ρούζ, το οποίο νομίζω θα ταιριάξει σε πάρα πολλές αποχρώσεις επιδερμίδας. Είναι ένα ωραίο έτσι ροζάκι, σκούρο ροζάκι, το οποίο πάει με όλα. Πολύ ωραίο προϊόν αυτό και έχουν και πάρα πολύ καλή διάρκεια αυτά της W7.
Μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω το αποτέλεσμα που θα κάνουμε σήμερα είναι τελείως ανοιξιάτικο, γιατί θα κλείσω και με ένα τελείως ανοιξιάτικο καλοκαιρινό κραγιόν, το οποίο το περίμενα πώς και πώς να σας το δείξω. Είναι από το W7, το Full Color Lipstick. Η τιμή του είναι στα 5,20€ και η απόχρωση που έχω είναι η Angry Anise. Είναι αυτό εδώ. Ό,τι δείχνει απ' έξω συσκευασία, έτσι είναι και το χρώμα μέσα. Είναι ένα φοβερό φούξια, το οποίο είναι πιο ενυδατικό και κάνει τα χείλη πολύ πιο ζουμερά και θέλω να το δείτε κατευθείαν σε εφαρμογή. Κοιτάξτε εδώ, ίσα που ακούμπησα το κραγιόν στα χείλη μου, είναι τόσο κρεμόδες και σούπερ απόδοσης. Δείτε εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα τόνο πιο σκούρο από το Candy Yum Yum. Δίνει ωραίο αποτέλεσμα, μυρίζει και κεράσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όλες οι αποχρώσεις που έχει η σειρά είναι πάρα πολύ ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές. Και με το κραγιόν τελείωσε το μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να απολαύσετε αυτό το βίντεο. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε μπορείτε να το γράψετε από κάτω, θα σας αφήσω όλα τα προϊόντα και τα link τους από κάτω στο κουτάκι πληροφοριών. Θα τα πούμε σε νέο βίντεο, φιλιά και πολλά σε όλους, γεια σας!